Αθηνά Οικονομάκου είναι από τις πιο αγαπητές ηθοποιούς της ελληνικής τηλεόρασης αλλά και ένα από τα πιο πολύ συζητημένα πρόσωπα της showbiz όσον αφορά την προσωπική της ζωή. Μάλιστα, η συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ακόμα δεν είδε τίποτα, σχετικά με το διαζύγιο της αλλά και τη νέα της σχέση, προκάλεσε πολλά σχόλια. Με αφορμή λοιπόν τη συνέντευξη της αυτή, γυρνάμε το χρόνο πίσω και κάνουμε μια αναδρομή στη ζωή της από το ξεκίνημα της καριέρας της, στις σχέσεις της, στο γάμο, το διαζύγιο και τον έρωτά της με τον Ισπανό πρώην μπασκετμπολίστα, Μπρούνοτσε, η ζωή της Αθηνάς Οικονομάκου. Η Αθηνά Οικονομάκου, γεννήθηκε στη σκάλα Λακωνίας όπου πέρασε τα παιδικά της χρόνια. Μάλιστα, εκεί έφτιαξε και το δικό της σπίτι το οποίο όπως έχουμε δει μέσα από φωτογραφίες είναι ονειρικό. Σε ηλικία 18 ετών λοιπόν, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για να σπουδάσει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους των σπουδών της όμως, το 2005, αποφάσισε να σπουδάσει υποκριτική η καριέρα της στην τηλεόραση και ο πρώτο ρόλος. Το τηλεοπτικό της Δεμπούτο το έκανε το 2007, μέσα από τη σειρά εποχής του Αντένα, Δελιγιάννιων Παρθεναγωγείων. Το 2008 πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο το θηρίο στο κλουβί της αισθηματικής σειράς του Α, αληθινοί έρωτες, ενώ έπαιξε και στο διαφημιστικό σπότ της εταιρείας «Γουάσκ». Τον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο ανέλαβε μέσα από την νεανική σειρά του Α, η Ατρόμητη όπου έπαιξε μαζί με τον Γιάννη Βούρο. Η σειρά δεν σημείωσε μεγάλη επιτυχία και κόπηκε έπειτα από μόλις τρεις μήνες προβολής. Το 2009, πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ξένιας παπά στη σειρά του Μέγκα, η ζωή της Άλλη. Η σειρά αυτή την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό, αλλά και τη δυσκόλεψε αρκετά μέχρι να ενταχθεί στο πρωταγωνιστικό κάστ της σειράς. Παρόλο όμως που τη δυσκόλεψε δέχτηκε πολλές θετικέ κριτικές για την υποκριτική της, κάνοντας την έτσι σήμερα μια από τις εκ... για τη ζωή της Άλλης έκανα τύπου 30 κάστινγκ με το σκηνοθέτη. Νομίζω ότι με φώναζε για δύο μήνες καθημερινά και κάθε μέρα μου έδινε άλλο κείμενο. Δεν περίμενα ότι θα πάρω το ρόλο. Είχα ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ. Έκανα τόσα κάστινγκ γιατί δεν με ήθελαν από το ποτοκα... Ήμουν μια κοπέλα χωρίς εμπειρία, πάρα πολύ μικρή, καθόλου γνωστή και ο ρόλος ήταν πρωταγωνιστικός, πολύ δύσκολος και δυνατός. Έπρεπε λοιπόν να τους πείσει, ο σκηνοθέτη, με πολλούς τρόπους ότι μπορώ, είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξη μένα όνειρα, το δαχτυλίδι της φωτιάς, η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου, έλα στη θέση μου, ήταν μερικές από τις σειρέ τι οποίες πρωταγωνίστησε». Το θεατρικό της τεμπου το έκανε το 2008 και μέχρι σήμερα έχει παίζει σε πολλές παραστάσεις. Τη σεζόν 2022-2023 επέστρεψε θεατρικά ύστερα από χρόνια αποχής, πρωταγωνιστώντα την παράσταση η τρελή του Σαγιώ, σκιν. Πέτρου Ζούλια, στο εκτό από ηθοποιό είναι και επιχειρηματία. Εκτό από ηθοποιό, η Αθηνά Οικονομάκου διαθέτει δύο εταιρείε, μια με κοσμήματα και μια με ρούχα. Συγκεκριμένα, το 2016 λάνσαρε την πρώτη συλλογή χειροποίητων κοσμημάτων τη, με την επωνυμία All Over Be Αθήνα Οικονομακού. Το Φεβρουάριο του 2019 άνοιξε το πρώτο κατάστημα όλο, τρία χρόνια μετά Λάνσαρε, από κοινού με τη μέρη Σινατσάκη, την πρώτη του σειρά ενδυμάτων, με την επωνυμία Project SOMA, που είναι διαθέσιμη διαδικτυακά, οι σχέσεις της που απασχόλησαν. Ο Ισάης Ματιάμπα και η Αθηνά Ικονομάκου έμειναν μαζί για περίπου 2 χρόνια, ωστόσο δεν επιβεβαίωσαν ποτέ τη σχέση τους, παρόλο που δεν απέφευγαν τις κοινές εμφανίσεις. Τι είναι απόλυτο έρωτα, να εξαρτάσαι συναισθηματικά από τη σύντροφό σου και να σου βγάλει την ανάγκη να κάνει οικογένεια, κάποια στιγμή, μαζί τη, αυτό ναι, το έχω νιώσει και μάλιστα πολύ έντονα. Δεν είμαστε μαζί πια με αυτή την κοπέλα, αλλά δεν πειράζει, είχε πει σε συνέντευξη του ΟΗΣ. Από τη ζωή τη πανέμορφη ηθοποιού, βέβαια, είχε περάσει και ένα συνάδελφο τη, εξίσου γοητευτικό, ο Παναγιώτη Μπουγιούρη. Ναι, είχα σχέση με την Αθηνά, μια πολύ όμορφη σχέση, μια από τις πιο όμορφες σχέσεις της ζωής μου. Δυστυχώς χωρίσαμε, Δε φταίω εγώ που χωρίσαμε, δώσαμε μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτή ήταν η δήλωση του Παναγιώτη Μπουγιούρη το 2010 στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού με στην καλή χαρά που έφερε τα πάνω κάτω στα καλλιτεχνικά πηγαδάκια αφού εκείνη την εποχή κανένας δεν είχε καταλάβει αν η σχέση του με την Αθηνά Οικονομάκου ήταν αληθινή ή ακουγόταν για διαφημιστικούς και μόνο λόγου επειδή έπαιζαν μαζί στο θείασο της Μιμής Δενίση με την παράσταση το άνθος. Τέλος, μία από τις σχέσεις της Αθηνάς Οικονομάκου που συζητήθηκαν αρκετά ήταν αυτή με τον Βραζιλιάνο Ραούλ. Οι κάμερε είχαν συλλάβει αρκετέ φορέ το ζευγάρι σε τρυφερέ στιγμέ εκείνε του εξόδου, ωστόσο η ηθοποιό επέμενε να αρνείται κατηγορηματικά πω είχαν σχέση.